Μια απίστευτη υπόθεση με πρωταγωνιστή ένα 34χρονο από το Ηράκλειο που βίαζε την ανήλικη κόρη του από 5 ετών εκδικάστηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό στο μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολική Κρήτη και κλεισμένων των θυρών. Πρόκειται για ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα εναντίον ανηλίκων, καθώ ο πατέρα βίαζε επί τριετία την ανήλικη θηγατέρα του, ενώ είχε ηλικία από τα 5 τη μέχρι τα 8 τη έτη. Η τραγική υπόθεση ήρθε στο φω σύμφωνα με πληροφορίε όταν το παιδί μετά το χωρισμό των γονιών του αρνούνταν να επισκεφθεί τον πατέρα, ο οποίο στην πιο τρυφερή ηλικία για ένα παιδί το βίαζε και ασελγούσε πάνω του, εκφοβίζοντά το ότι αν μιλήσει στη μητέρα του, εκείνη θα του διώξει από το σπίτι. Το δικαστήριο πρωτόδικα τον είχε καταδικάσει σε 39 έτη κάθερξη για βιασμό κατά εξακολούθηση, ασέλγια κατά εξακολούθηση και ασέλγια μεταξύ συγγενών. Είχε καταδικαστεί σε 39 χρόνια κάθριξης για τα αδικήματα του βιασμού κατ εξακολούθηση, της αποπλάνησης ανηλίκου νεότερου των 12 ετών κατ εξακολούθηση και της ασέλγειας μεταξύ συγγενών, ε, απεφάνθη επί της εφέσους του κατηγορουμένου, εφαρμόζοντας το νεότερο και ευνοϊκότερο για τον κατηγορούμενο ποινικό νόμο, αφού ο νεότερος ποινικό νόμος άλλαξε από 1 Ιουλίου 2019 και έκρινε ένοχο Ομόφωνα και σε δεύτερο βαθμό τον κατηγορούμενο, η φρίκη αποτυπώθηκε στη γνωμάτευση γυναικολόγου, ο οποίο εξετάζοντα το παιδί στην έκθεση του υπογράμμιζε ότι η ανήλικη είχε βιαστεί πέραν τη μία φορά. Πρόκειται περί ενό στιγνού ε, αδίστακτου δυστυχώ ανθρώπου ο οποίος η... δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία και στις αξίες τις οποίες υπηρετούμε. Ο κατηγορούμενος πατέρας που υποστήριξε και σήμερα την αθότητά του δεν έπεισε ούτε δικαστές ούτε ενόρκους οι οποίοι τον έκριναν εκ νέου ένοχο για τα αδικήματα του βιασμού κατά εξακολούθηση, της ασέλγειας κατά εξακολούθηση και της ασέλγειας μεταξύ συγγενών αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του συνομουβίου. Η ποινή του διαμορφώθηκε στα 8 έτη για τον βιασμό, 8 έτη για την ασέλγεια και 2 έτη για την ασέλγεια συγγενών, που με τι νέε ρυθμίσει του ποινικού κώδικα από κακούργημα έγινε πλημέλημα. Ενώ κατά συγχώνευση η ποινή του διαμορφώθηκε στα 13 χρόνια κάθερξη, με αποτέλεσμα ο 34χρονο να επιστρέψει για να εκτίσει το υπόλοιπο τη ποινή του στη φυλακή. 8 ετών για την πρώτη πράξη, 8 ετών για τη δεύτερη πράξη και 2 ετών για την τρίτη πράξη, η οποία έχει από το καλοκαίρι του 2000... 19 μεταβληθεί από κακούργημα σε πλημέλημα. όμως τα... Κατά συγχώνευση του επευλήθη συνολική ποινή κάθριξης 13 ετών. Στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκε η μητέρα του παιδιού και μέλη της οικογένειάς της, που με οργή άκουσαν την απόφαση του δικαστηρίου και την εμφανή μείωση της ποινή για τον 34χρονο, στον οποίο όμως καταλογίστηκαν όλες οι κατηγορίες που είχαν εξ αρχής καταλογιστεί.